ανάλογη εκπαίδευση. Και τι εννοώ οποιοδήποτε. Μπορεί να χρηστεί ένας νομικός, μπορεί να χρηστεί ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, μπορεί να χρηστεί όμως και ένας καθημερινός απλός άνθρωπος, ο οποίος θα περάσει την αντίστοιχη εκπαίδευση, γιατί σαφώς έχουμε ξεφύγει από τη λογική του σιάχτη της Κρήτης. Ο ρόλος αποκτά θεσμικό χαρακτήρα, οπότε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να αναλάβει το ρόλο, να γίνει, όπως είπε ο κύριος Μαυρογέννης, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, αρκεί να περάσει αυτή την εκπαίδευση και να λειτουργεί ως διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι απλά ένας επιχειρηματίας, ένας απόφυτος λυκείου, ένας ψυχολόγος, ένας οποιοδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί ο σιάχτης ή ο διαμεσολαβητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν νομικές προεκτάσεις, γιατί συνήθως έχουν νομικές προεκτάσεις, αλλά ο στόχος είναι να μην φτάσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Που εκεί ο κύριος Μαυρογέννης σαφώς είναι πολύ πιο κατάλληλος από μένα να ορίσει και τι κερδίζει τελικά το κράτος από το να μην φτάνουν όλα αυτά τα πράγματα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Βέβαια, και τι κερδίζουν και οι άνθρωποι από το να μην είναι αντίδικοι σε μια αίθουσα δικαστηρίου, σε ένα διαζύγιο παραδείγματος χάρη, το να μην τα βρουν, να σε περάσουν. Σε μια σημαντική διαφορά, σε μια εμπορική διαφορά. Υπάρχουν σε όλες τις φάσεις. Συμφέρει να αποφεύγουμε, δηλαδή, να μην φτάσουμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, να μην φτάσουν κάποιες υποθέσεις. Να μην βάλουμε αυτή τη λέξη, γιατί μπορεί να αιρεθίσει. Ναι, γιατί είναι σημαντικό οι άνθρωποι πλέον να ξεφύγουν από τη διαδικασία της αντιδικίας. Μάλιστα, και το λέμε πιο κομψά. Και να ακολουθήσουν την διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία πρακτικά τι τους δίδει. Καταρχήν, τι υποθέσεις μπορούν να υπαχθούν σύμφωνα με τον νόμο στη διαμεσολάβηση. Μπορούν να υπαχθούν ιδιωτικές διαφορές αστικού δικαίου και εμπορικού δικαίου, οι οποίες όμως, ας μου επιτραπεί να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι υποχρεωτικές από τον νόμο, όπου είναι δημοσίου δικαίου. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να καταργήσεις τον νόμο με την αποφασή σου της διαμεσολάβησης, δεν μπορείς να παραβείς τον νόμο, θα μπεις σε μια διαδικασία τέτοια. Ο διαμεσολαβητής ουσιαστικά τι κάνει? Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Έρχεται ο πολίτης και ζητάει από αυτόν και του λέει, έχω αυτή την διαφορά με τον άλλο άνθρωπο ή με αυτήν την εταιρεία, ένας αντιπρόσωπος με μια εταιρεία. Όχι, μια και διαφορά. Οι δύο πλευρές, η μία πλευρά. Ακούστε, ζητάει. Πάει ο ένας, βρίσκει. Συνήθως η επαφή γίνεται μέσω δικηγόρων. Ναι. Δηλαδή, οι δικηγόροι κάποιου ενδιαφερόμενου απευθύνονται σε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και λένε, διαπιστώσαμε ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε τη διαφορά μας, θέλουμε να τη λύσουμε γρήγορα, πιο οικονομικά από το αν πηγαίναμε στα δικαστήρια, χωρίς να τηρήσουμε τις διαδικασίες της αυστηρότητας του δικαστηρίου, τις προθεσμίες και όλα αυτά, και θέλουμε να μας βοηθήσεις. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είναι αυτοί που υπαγάγουν τη διαφορά τους σε ένα διαμεσολαβητή να θέλουν να το κάνουν. Να θέλουν να πάνε σε διαμεσολάβηση. Άρα να θέλουν να λύσουν τη διαφορά τους έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα το θέλουν, ο διαμεσολαβητής τους ενημερώνει για όλη τη διαδικασία. Τους λέει, αυτή είναι η διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι εκούσια, θέλετε να έρθετε, εγώ θα σας βοηθήσω. Συλλέγει τα στοιχεία, απευθύνεται στον άνθρωπο και του λέει, ο δικηγόρος σου να μου φέρει ό,τι στοιχεία έχει η υπόθεση, το ίδιο και με τον άλλον. Άρα μαζεύουμε το αντικείμενο της διαφοράς, το μελετάει ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και καλεί σε προκαθορισμένο ραντεβού και τους δύο για την πρώτη συνάντηση. Ναι, όμως υπάρχει περίπτωση η άλλη πλευρά να μην αποδεχθεί. Όχι, γιατί έχει εκφράσει τη θέλησή της να μπει η υπόθεσή του σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει εκφράσει ήδη την επιθυμία. Δεν μπαίνει σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αν δεν είναι εκούσια. Γίνεται μια έρευνα λοιπόν. Εκούσια. Θέλουν και οι δύο. Θέλουμε εμείς οι δύο να λύσουμε τη διαφορά μας με διαμεσολάβηση. Έχουμε μια διαφορά για ένα χωράφι. Έχουμε μια διαφορά με μια εταιρεία. Έχω εγώ μια εταιρεία που έχει μια αποκλειστική αντιπροσωπεία και ξαφνικά παρεμβαίνεις εσύ με τη δική σου εταιρεία και δημιουργείς προβλήματα ανταγωνισμού. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Αν πάμε στο δικαστήριο, θα πάμε ασφαλιστικά, θα πάμε με τακτικές αγωγές, θα πάμε με εφέσεις. Μετά από 10 χρόνια θα είμαστε ακόμα δικαστήρια. Σωστά. Με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τηρώντας τις
προϋποθέσεις που θέτει η διαπιστευμένη διαμεσολάβηση, δε, μέσα σε χρόνο μίας μέρας, εάν το θέλουν και οι δύο, και αφού έχει αναδειχθεί το κυρίως γενικό κοινό συμφέρον που είναι δουλειά του διαμεσολαβητή, απεμπλακούν τα μέρη από τα επιμέρους αγκάθια που δεν αφορούν αλλά που τα βάζουν όλη την ώρα, και αυτό είναι δουλειά του διαμεσολαβητή, τους οδηγεί μόνους τους στη διαδικασία να συγκλίνουν. Και αφού αυτοί συγκλίνουν, εγώ έρχομαι και επικυρώνω ουσιαστικά την κοινή συμφωνία τους. Αυτή είναι η αξία της διαμεσολάβησης. Ότι σοβαρή, δηλαδή, πολύ σοβαρή. Βεβαίως, διότι όταν φτάνει στο τέλος, δεν σε έχει πιέσει κανείς. Μπορεί να αναιρέσει κάποιος το αποτέλεσμα, να ζητήσει να αρθεί το αποτέλεσμα. Ακούστε, και να μπει σε αντιδικία. Υπάρχει από τη στιγμή που θα υπογραφεί το πρακτικό διαμεσολάβησης, ισχύει σαν δικαστική απόφαση. Καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και είναι υποχρεωτική για τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Άρα, αυτός ο οποίος θα πάει να το σπάσει, να το αναιρέσει, θα υποστεί κάποιες συνέπειες, οι οποίες μπορεί να προβλέπονται μέσα στο πρακτικό της διαμεσολάβησης. Οπότε, θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά αν θα πρέπει να το κάνει αυτό ή όχι. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν. Μπορεί να συμφωνούν στα πάντα. Έξω από τις διαδικασίες τις σφιχτές, τις δικαστικές. Ναι, ναι. Γιατί ο δικαστής θα σου πει, υποχρεώνω τον ενάγοντα, τον εναγόμενο να αποδώσει το ακίνητο, ναι, αυτό, ναι, ναι, έτσι, σωστά, του επιβάλλω τόσο ποινή ή του καταδικάζω σε δικαστικά έξοδα. Εδώ δεν έχουμε ούτε δικαστικά έξοδα ούτε τίποτα. Ο καθένας πληρώνει τον δικηγόρο του και βεβαίως έχει προπληρωθεί ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση μετά στο τέλος της διαδικασίας. Και να πούμε εδώ ότι και η αμοιβή του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή συμφωνείται από κοινού. Και όχι μόνο απλά συμφωνείται από κοινού, αλλά έχει και ένα ταβάνι στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καθοριστεί ότι η μέγιστη τιμή χρέωσης είναι 120 ευρώ η ώρα. Οι μέγιστες ώρες που μπορείς να αφιερώσεις σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης είναι όχι παραπάνω από 10 ώρες. Ναι. Άρα έχεις ένα ταβάνι. Συνολικά. Έχεις ένα ταβάνι. Αλλά μια λογική διαπραγμάτευση δεν μπορεί να πάρει πάνω από 6-7 ώρες. Μάλιστα. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Έτσι είναι. Έτσι. Αυτή είναι, δηλαδή, βεβαίως, αν ας πούμε έχουμε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, ναι, όπου υπάρχει βάθος και χρόνο, είναι ελαστικό το χρονικό όριο. Βεβαίως, εκεί έχεις να κάνεις όμως πάλι με συμφωνία με τα μέρη. Δηλαδή, θα έχεις τους τεχνικούς συμβούλους σου σαν μέρος. Θα εισφέρουν τη γνώση τους και το καθεξής. Και απλά ο διαμεσολαβητής διευκολύνει και ουσιαστικά βγάζει το κοινό συμφέρον. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ακόμα και ο χώρος στον οποίο θα γίνει η διαμεσολάβηση είναι κοινά αποδεκτός. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ούτε καν το γραφείο του διαμεσολαβητή. Ναι. Σωστά. Συμφωνούνται τα πάντα. Τα πάντα. Ούτως ώστε ο χώρος να έχει αυτή την ουδετερότητα, να μην είναι συναισθηματικά φορτισμένος για τον έναν, για τον άλλον. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι μια κατάσταση απόλυτης ουδετερότητας η διαμεσολάβηση. Θα μας πεις λίγο για τη δική σου, από τη δική σου την πλευρά και στον χώρο της δικής σου της επιστήμης. Ναι. Πώς πραγματοποιείται. Για μας καταρχήν υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μαυρογιάννης, ότι στο γραφείο ενός ψυχολόγου που ασχολείται με ζευγάρια μπορεί να έρθει το ένα μέλος. Και συνήθως έρχεται το ένα μέλος αυτό το οποίο έχει κάνει την επιλογή. Είτε την επιλογή να φύγει από το γάμο, είτε την επιλογή να θέλει να κρατήσει το γάμο. Εκεί λοιπόν εμείς θα καλέσουμε το άλλο μέλος. Δεν έχουν φτάσει ίσως στους δικηγόρους ακόμα. Ναι, προφανώς. Έτσι. Εκεί θα καλέσουμε το άλλο μέρος. Θα δούμε τα δύο μέρη χωριστά. Θα μαζέψουμε τα στοιχεία που είπε ο κύριος Μαυρογιάννης από τους δικηγόρους που παίρνει τους φακέλους. Εμείς θα τα μαζέψουμε μέσα από μία, ας τη βάλω εντός εισαγωγικών, κλινική συνέντευξη. Δηλαδή θα πάρουμε τα δεδομένα της σχέσης, της σύγκρουσης, αν είναι μια απλή διαφωνία χαρακτήρων, να χρησιμοποιήσω αυτή την πολύ καθημερινή έκφραση στα ζευγάρια, ή αν είναι ουσιαστικά προβλήματα. Θα δούμε αν εμπλέκονται τρίτα μέρη, όπως είναι η οικογένεια του ενός, πατρογονικές οικογένειες δηλαδή. Ναι, είναι και αυτή η πλευρά τώρα. Βεβαίως είναι και αυτή η πλευρά. Θα δούμε το πρόβλημα,
θα δούμε τις συνισταμένες του προβλήματος και στη συνέχεια θα καλέσουμε και τα δύο μέρη, δηλαδή τους δύο συζύγους, για να κουβεντιάσουμε. Ένα, την πιθανότητα να ισορροπήσουμε, και δύο, την πιθανότητα, αν δεν ισορροπήσουμε, τι γίνεται με τη διάλυση του γάμου. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις διαμεσολάβησης σε αυτές τις ιστορίες των ζευγαριών? Εκεί που δεν θέλει ο ένας από τους δύο την επαφή. Οπότε εκεί πέρα το καταργείται. Αυτό, αυτό που, που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις οικογενειακές σχέσεις είναι ένα μπλοκάρισμα ψυχολογικό. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας αναλύσω τον όρο του ψυχολογικού μπλοκαρίσματος. Είναι συμμετοχής Μητωνάκης. Απλά η λειτουργία του ψυχολόγου διαμεσολαβητού, αλλά και ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητού, είναι το πώς θα βοηθήσει να ξεμπλοκάρει ψυχολογικά τα δύο μέρη. Και ώστε να συνενέσουν σε συζήτηση. Να φύγουν από τη διαδικασία του εσύ φταίς, ο άλλος φταίει, γιατί το έπες αυτό, μα μου έκανες αυτό, μα μου έκανες εκείνο, και να δούμε λίγο πιο μπροστά, να πάμε στο μέλλον. Ωραία. Αυτό που λέει η επιστήμη, να επαναπλαισιώσουμε τη συζήτηση. Ναι, μπορεί να είπες αυτό, αλλά ξέρεις αυτό, μήπως το είπε ο άλλος με άλλο νόημα που εσύ του έδωσες περισσότερη βαρύτητα σε κάτι άλλο. Οπότε εκεί αρχίζεις πια και τον ξεκουνάς λίγο από τη θέση τη στάνταρ που έλεγε «Α, μα μου είπε αυτό, μα μου είπε εκείνο». Ξέρετε, όλα έχουν μια αξία και μια διαδικασία. Θέλω να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Μιλωνάκης για τις θέσεις και το πώς γίνεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Μόλις γίνει η πρώτη συνάντηση με τον διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, στη συνέχεια γίνεται κατά μόνας. Κατά μόνας συζήτηση. Δηλαδή παίρνει ο διαμεσολαβητής. Κάθε πλευρά χωριστά και συζητάει. Βεβαίως. Γι' αυτό και όταν γίνεται ο χώρος που είπε ο κ. Μιλωνάκης ότι είναι πολύ σπουδαίος, πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις χώρους. Ο χώρος του διαμεσολαβητή και δύο άλλοι χώροι όπου θα είναι τα μέρη τα οποία θα συνεργάζονται με τους δικούς τους ανθρώπους, θα συζητάνε με τους δικηγόρους και το καθεξής. Καλείς λοιπόν το ένα μέρος. Ορίζει τα όρια του. Λέει, εγώ θέλω από εδώ ως εδώ. Ζητώ αυτό. Τον βοηθάς να παρέμβει στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, να βρεις εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς. Ναι. Να μην πας δηλαδή στο ναι και στο όχι. Θέλω αυτό ή ετούτο. Ωραία. Θέλεις το σπίτι. Θα μπορούσες να σου πληρώσει το ενίκιο, να σου καλύψει την οικιστική ανάγκη. Για τα ζευγάρια τώρα. Ας πούμε, ναι, ναι. Μια διαφορά. Mm. Σας λέω δηλαδή, η προσπάθεια είναι από τη στιγμή που θα πάρεις εσύ, ναι, θα μπορούσα να το σκεφτώ, θα σου πει το άλλο μέρος. Ωραία, αυτό το κρατάς. Λες, μπορώ αυτό να το μεταφέρω στο άλλο μέρος. Αν σου πει όχι, δεν το μεταφέρεις. Λειτουργείς δηλαδή με έναν τρόπο απόλυτα εμπιστευτικά στο κάθε μέρος. Έτσι, μόλις γραπωθεί από πάνω σου λόγω της εμπιστευτικότητας το μέρος που γίνεται η διαμεσολάβηση, το κρατάς εσύ και προσπαθείς να μετακουνήσεις χωρίς να παίζεις κυρίαρχο ρόλο, αλλά μέσα από την οδήγηση της σκέψης του άλλου στο τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να επιλύσεις καλύτερα το θέμα του. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η διαδικασία. Εξαιρετική, γιατί γι' είναι δημιουργική, είναι δημιουργική και έχει στο τέλος ένα τεράστιο φως αυτή η ιστορία. Κερδίζει και ο διαμεσολαβητής. Σαφέστατα. Προφανώς. Σαφέστατα. Είναι μια διαδικασία όπου εξελίσσεσαι συνεχώς, γιατί τα προσλαμβανόμενα ερεθίσματα σε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετικά και ο τρόπος διαχείρισής τους. Γιατί έχεις να κάνεις με τους ανθρώπους και με τον τρόπο που σκέφτονται. Δεν έχεις να κάνεις με το νομικό πλαίσιο μιας αντιδικίας. Έχεις να κάνεις με τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι και τον τρόπο που διαχειρίζονται τη σκέψη τους. Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία έχουμε μια έκφραση στα αγγλικά που λέμε to get into the other shoes. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αυτή είναι ακριβώς. Μανώλη, πόσες φορές το έχω πει σε φίλους, σε ανθρώπους που συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μα και εμείς, αν βγάλουμε τα παπούτσια μέσα και τα ανταλλάξουμε, θα μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το παπούτσι μας έχει μέσα το είναι μας, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Με αυτή τη λογική λοιπόν, στα ζευγάρια, ουσιαστικά, για να απαντήσω και λίγο στο ψυχολογικό μπλοκάρισμα που είπε ο κ. Μαυρογιάννης, στην ουσία πρέπει να ψάξουμε να αναγνωρίσουμε το υπόλοιμα συναισθήματος. Το υπόλοιμα συναισθήματος, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διανύσει μια διαδρομή μαζί. Ακριβώς. Για τα ζευγάρια μιλάμε. Βεβαίως. Έχουν κάνει παιδιά.
Έτσι κι αλλιώς υπάρχει κάτι δηλαδή. Έχουν φωτογραφίες τις οποίες. Έχουν φωτογραφίες τις οποίες. Φαντάζομαι αυτό καταλαβαίνω. Σωστά το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Τι τους ενώνει. Και τι θα τους ενώνει στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν τι θα τους ενώνει. Ναι, να μην καταργηθούν οι δεσμοί. Γιατί αν καταργηθούν αυτοί οι δεσμοί. Μα δεν καταργούνται. Του τι τους έχει ενώσει. Στην περίπτωση του ζευγαριού καταργείται ένας δεσμός. Ο συζυγικός. Ναι. Ο γονεϊκός δεσμός είναι εκεί. Ακριβώς. Και δεν καταργείται ποτέ. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι εφόρου ζωής θα είναι γονείς των ίδιων παιδιών. Θα έχουν τις ίδιες ανησυχίες, θα έχουν τις ίδιες επενδύσεις στο μέλλον των παιδιών τους, θα σταθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά, στους γάμους τους, στα βαφτίσια των εγγονιών τους κτλ. Άρα είτε χωρίσουν είτε μείνουν μαζί, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η διαδρομή έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Θα σας πω... Να φύγουμε λίγο από την οικογενειακή μεσολάβηση, να δείτε πόσο τα προβλήματα ορίζονται από τον κόσμο με ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Πάμε να λύσουμε μια διαφορά κτηματική. Ωραία. Ας πούμε ότι λογικά. Εκεί βγαίνουν κουμπούρια πολλές φορές. Ας πούμε ότι λογικά λες τώρα 100 μέτρα χωραφιού να το κόψει ο ίδιος μέσα, να πάρει 50 ο καθένας για να τελειώνει η ιστορία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι. Μα τι θα πούν οι χωριανοί ότι έκανα πίσω. Εγωισμός. Βέβαια είναι αυτό που λέμε. Το πώς θα υπερβείς άλλου, πώς θα υπερβείς κάποιες αγκυλώσεις και κάποιες τυπολατρικές ή όχι τυπολατρικές δεν είναι σωστό. Στερεοτυπικές λειτουργίες όπου δεν κοιτάς το συμφέρον σου. Ότι θα λήξεις μια διαφορά. Ότι θα κερδίσεις. Ότι θα πας να το απολαύσεις. Αυτό που θα το απολαύσεις μετά από 15 χρόνια διαδικαστικών διαδικασιών μέσω των δικαστηρίων, θα το απολαύσεις άμεσα. Έχεις άμεση απόλαυση του δικαιώματος σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης. Αλλά βεβαίως πρέπει, και αυτό είναι σπουδαίο, να το κατακτήσουν και οι δύο και να το θέλουν και οι δύο. Γιατί αν το θέλει ο ένας να πάει στη διαμεσολάβηση και δεν το θέλει ο άλλος, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν σε αυτή την περίπτωση, όταν ισχύει αυτή η περίπτωση που λέει ο κύριος Μαυρογιάννης, δηλαδή ένας από τους δύο δεν θέλει, αδερφέ. Δεν επιθυμεί. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό έχει προβλέψει, έχει προβλεφθεί, υπάρχουν μάλλον στα σκαριά, να το πω να είμαι πιο σαφής, νομοθετικά να μπουν στη διαδικασία της επίσημης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης διαδικασίες όπως των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Ωραίο θέμα μετά τις διαφημίσεις μας. Υπάρχει δηλαδή διαδικασία να μπουν στις υποχρεωτικά όλες σοβαρές κτηματικές διαφορές, να τις βάλουν υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση. Λέει, κοίταξε, πήγαινε στη διαμεσολάβηση. Αν αποτύχεις, έλα στο δικαστήριο. Αυτό είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Διότι πάει να επιβάλλεις από τα πάνω ένα θεσμό. Δηλαδή η πολιτεία. Αυτό έχει είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι οι θεσμοί, αν δεν κατακτηθούν και δεν ενσωματωθούν στην κοινωνία, όσο και αν από πάνω προσπαθείς να τους επιβάλλεις, δεν αυγατίζουν. Λοιπόν, εμείς θα πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο ξανά κοντά σας.